5 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα υπολείπονται για να τελειώσει το παιχνίδι μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ζαντάρ στα πλαίσια του τουρνουά που διοργανώνει η ομάδα του Πειραιά εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά. Ο Ποντήρο Κατώρα σε θέση playmaker δίνει στον Κόμαζετς, δίνει στο Σαρλία. Σαρλία στον Ποντήρο Κατώρα έξω από τα 6-25 κερδίζει το φάουλ. Τελικά ο διαιτητής ο Σπύρος Ογκώντας δείχνει βήματα που κάνει ο Γιουγκοσλάβος παίκτης, ο Σάρλια, μπροστά στον Πάσπαλη, στον Ζάρκο Πάσπαλη, το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Ελληνιάδης δίνει στον Αγγέλου και κατεβάζει την μπάλα σε ρόλο playmaker. Αγγέλου δίνει στον Πάσπαλη, κερδίζει το φάουλ από το Ρίτλ. Ο Ζάρκο Πάσπαλη από τις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου έχει 4 φάουλ. Γι' αυτό και ο Γιάννης Ιωαννίδης προτίμησε σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου να τον κρατήσει στον πάγκο. Τον ξαναχρησιμοποίησε πριν 2 λεπτά για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ζάρκο Πάσπαλη που στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε 25 πόντους, στην επανάληψη δεν έχει πετύχει ούτε έναν ακόμα. Του δίνεται τώρα η ευκαιρία με τις βολές που έχει κερδίσει μία συν μία να πετύχει τους πρώτους του πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Πράγματι ευστοχή ο Ζάρκο Πάσπαλη στην πρώτη βολή, έχει δικαίωμα και για δεύτερη. Ευστοχή ο Ιουγκοσλάβος. Κάνει τους πόντους του 27 και το σκορ 76-70, 5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Κόμαζετς για τον Ποντήρωκα. Ποντήρωκα πιέζεται από τον Ελληνιάδη. Σάρλια για τον Κελέσεβιτς, επιχείρηση 3 πόντων, αστοχή. Κερδίζει όμως το επιθετικό rebound ο ίδιος. Δίνει στο Μπλάζεβιτς, σουτ 2 πόντων, εύστοχος. 76-72. 4 πόντοι για τον Μπλάζεβιτς και ο Ολυμπιακός τώρα με τον Αγγέλου σε μία νέα επίθεση. Man to man οι παίκτες της Ζαντάρ. Αγγέλου, Πάσπαλη, έχει τον Κελέσεβιτς μπροστά του, προσπαθεί να ξεβύχει, χάνει την μπάλα. Ο διαιτητής υποδεικνύει φάουλου στον Ποντήρωκα. Είναι το 4ο φάουλο του Γιουγκοσλάβου. Εκτός από τον Ζάρκο Πάσπαλη, φορτωμένοι με 4 φάουλ είναι ο Αργύρης ο Καμπούρης και ο Γιώργος ο Παπαδάκος. Ευστοχή ο Σταύρος Ελληνιάδης στη βολή. Διαμορφώνει το σκορ 77-72 και τώρα 78-72. 6 πόντους έχει πετύχει ο Σταύρος Ελληνιάδης για τον Ολυμπιακό. Την πρώτη ευκαιρία που θα μας δοθεί θα σας πούμε και τους πόντους που έχουν πετύχει οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού. Κόμαζετς τώρα, πιέζεται από τον Ευαγγέλη Αγγέλου. Σουτ, άστοχο, κερδίζει το rebound και ταυτόχρονα και το φάουλ ο Πάσπαλη. Και είναι το 5ο φάουλ για τον Κόμαζετς. Πράγματι είναι το 5ο φάουλ του Κόμαζετς. Και έτσι αναγκάζει ο προπονητής της Ζαντάρ να ξαναβάλει εσπεσμένα στον αγωνιστικό χώρο τον Μπλάζεβιτς και να αποσύρει τον Κόμαζετς, ο οποίος δυσανασχετεί. Κόμαζετς χρεώθηκε με 5 φάουλ. Έχει πετύχει 29 πόντους, είναι πρώτο σκόρερ του αγώνα και φυσικά της ομάδος του. 29 πόντους με 5 τρίποντα για τον Γιουγκοσλάβο Άσο. Και δικαίωμα για μία σημεία βολές για τον Ζάρκο Πάσπαλη. Αστοχή στην πρώτη. Δεν έχει δικαίωμα για δεύτερη, μάζεψαν το rebound και στον ευθυντιασμό ο Κελέσεβιτς πετυχαίνει το καλάθι, 9 πόντους έχει πετύχει ο Γιουγκοσλάβος. 78-74, 3:50 πριν το τέλος του αγώνα. Πάσπαλι για τον Παπαδάκο, παραλίγο να γίνει το λάθος, Καρατζάς, σουτάρει και ευστοχή με ταμπλό. Ακριβώς στη γραμμή του φάουλ Παναγιώτης Καρατζάς σηκώθηκε ανενόχλητος και ευστόχησε. 16 πόντους για τον Παναγιώτη Καρατζά στο σημερινό παιχνίδι. 80-74, 3:18 πριν το τέλος του αγώνα. Σάρλια κερδίζει το φάουλ από τον Παναγιώτη τον Καρατζά. Το 3ο φάουλ για τον φορ του Ολυμπιακού. 80-74 και είναι η ευκαιρία καθώς ο Σάρλια έχει δικαίωμα για
μία σε μία βολές. Να πούμε τους πόντους που έχουν πετύχει παίκτες του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ελληνιάδης 6 με 1 τρίποντο, ο Μανιάτης 2, καθώς ο Σάρλια ευστοχή στην πρώτη του βολή. Συνεχίζουμε, Αγγέλους 3 με 1 τρίποντο, Καμπούρης 2, Πάσπαλη 27 με 1 τρίποντο, Καρατζάς 16 πόντους, ο Αλέξης Γιαννόπουλος 1 πόντο, ο Μαραΐτης 6, ο Παπαδάκος 8, Σιγάλας 9, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και ο Παπαδάκης. Εύστοχος και στη δεύτερη του βολή ο Σάρλια, κάνει 11 τους πόντους του και το σκορ στο ταμπλό 80-76, 3 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Ελληνιάδης, Πάσπαλη, Ελληνιάδης προσπαθεί να δώσει τον Παπαδάκο, αυτός πιέζει, ίσως να του έχει γίνει και το φάουλ, δεν σφυρίζουν τίποτα διαιτητές. Και Λέσεβιτς ανενόχλητος, άστοχος, ούτε καν Στεφάνη, μάζεψε το rebound γρήγορα Καρατζάς και έδωσε τον Ελληνιάδη. Δίνει στον Παπαδάκο, ωραία, εκείνος με ωραία προσπάθεια φτάνει στο καλάθι. 82-76, 10 πόντοι για τον Τζόρτζ Παπαδάκο. Και ένα ακόμα φάουλ κερδίζει ο Σάρλια από τον Καρατζά, ο οποίος διαμαρτύρεται έντονα προς τον Σπύρο Γκόντα, τον πρώτο διαιτή του αγώνα. Είναι το τέταρτο φάουλ του Παναγιώτη Καρατζά. 4 παίκτες του Ολυμπιακού έχουν 4 φάουλ. Καμπούρης, Πάσπαλιε, Καρατζάς και Παπαδάκος είναι φορτωμένοι με 4 φάουλ. Και πάλι εύστοχος ο Σάρλια στις βολές, στην πρώτη βολή που επιχείρησε. 82-77, 2,5 λεπτά από το τέλος του αγώνα, εύστοχος και στη δεύτερη, 13 πόντους για το Σάρλια. Και τώρα σε ρόλο playmaker ανενόχλητος ο Αγγέλου. Δεν βιάζεται ο playmaker του Ολυμπιακού και να το φάουλ που κερδίζει ο Σταύρος Ελληνιάδης στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τον Ποντίρογκα και να πάρει την πάσα από τον Αγγέλου. Είναι το πέμπτο φάουλ για τον Ποντίρογκα, ο δεύτερος παίκτης που βγαίνει με 5 φάουλ στον σημερινό αγώνα. Ο Ποντίρογκα πέτυχε 14 πόντους, δεύτερος σκόρερ της Ζαντάρ. Και στις βολές ο Ελληνιάδης, μία συν μία, αστοχή στην πρώτη, δεν έχει δικαίωμα για δεύτερη, το αμυντικό rebound ο Μπλάζεβιτς. Και ο Γκρέκοφ για το Σάρλια. Και Λέσεβιτς προσπαθεί να βρει συμπέκτο το αμαρκάριστο. Σάρλια, Πόποβιτς προσπαθεί να ξεφύγει από τον Αγγέλου. Δίνει στον Μπλάζεβιτς, ανενόχλητος, ευστοχή. 82-80. 1:48 πριν το τέλος του αγώνα. Αργές επιθέσεις φωνάζει ο Γιάννης Ιωαννίδης στον Βαγγέλη Αγγέλου, καθώς ακούγεται και η ντουντούκα του Ατήλιο. Ο Αγγέλου δίνει από την άλλη μεριά στον Ελληνιάδη, ξεφεύγει από τον Πόποβιτς, κάνει και το σουτ, εύστοχος ο Σταύρος ο Ελληνιάδης. 84-88 πόντι για τον playmaker του Ολυμπιακού. 1:16 πριν το τέλος του αγώνα. Γκρέκοφ για τον Πόποβιτς, επιχειρεί το σουτ, σφυρίζει φάουλ ο Σπύρος Γκόντας στον Αγγέλου. Είναι το τέταρτο φάουλ και για τον Αγγέλου. 3 βολές έχει δείξει ο Γκόντας. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ολυμπιακού και το φάουλ που κέρδισε ο Ιουγκοσλάβος με τον τρόπο που το κέρδισε. Ακόμα ο Αγγέλου διαμαρτύρεται στο Γκόντα. 3 βολές λοιπόν έχει δικαίωμα ο Πόποβιτς. 84-80 το σκορ. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Εύστοχος στην πρώτη του βολή, μειώνει 84-81. Αποδοκιμάζουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Εύστοχος και στη δεύτερη, 84-82, δικαίωμα για μία ακόμα βολή.
εύστοχος και στην τρίτη. Πέτυχε έμεσα ένα τρίποντο. Ο Πόποβιτς φτάνει τους 5 πόντους και το σκορ 84-83, καθώς αυτή τη στιγμή φτάνουμε στο ένα λεπτό πριν τη λήξη του αγώνα. Ο Αγγέλου σε αργό ρυθμό. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Πολύ έξυπνο ο Γκρέκοφ κινήθηκε προς την πορεία της μπάλας. Κατευθυνόταν προς τα χέρια του Καρατζά. Κέρδισε την μπάλα όμως ο Καρατζάς. Κέρδισε ταυτόχρονα και το φάουλ από τον Γκρέκοφ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Ιουγκοσλάβου playmaker και ταυτόχρονα για δικαίωμα για μία σημεία βολές για τον Παναγιώτη Καρατζά. Καρατζάς που έχει πετύχει 16 πόντους. Είναι εύστοχος. 85-83. Δικαίωμα για μία ακόμα βολή για τον Παναγιώτη Καρατζά. 51 δευτερόλεπτα υπολείπονται. Επιχείρη και τη δεύτερη βολή ο Καρατζάς. Ευστοχή. Καταχειροκροτείται από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που έχουν έρθει εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 18 υπόντι, 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 86-83 προηγείται ο Ολυμπιακός. Και ο Γκρέκοφ δίνει στο Σάρλια κατά τις αποδοκιμασίες των Ερυθρόλευκων Φιλάθρων. Σάρλια επιχειρεί το σουτ. Κάνει μόνο στην προσπάθεια. Ευστοχή κάτω από την πίεση του Τζορτζ Παπαδάκου. 12 υπόντι για τον Σάρλια. Με συγχωρείτε, 15 πόντι για το Σάρλια. 86-85, 25 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Δικαίωμα για μία συν μία βολές για τον Αγγέλου. Ευστοχή ο Αγγέλου. Κάνει 4 προσωπικούς του πόντους και 87-85 το σκορ, καθώς υπολείπονται 23 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Έτοιμος και για τη δεύτερη βολή ο Αγγέλου. Είναι εύστοχος. 88-85 και η τελευταία επίθεση για τη Ζαντάρ φυσιολογικά. Υπολείπονται 17 δευτερόλεπτα. Γκρέκοφ για τον Πόποβιτς επιχειρεί το τρίποντο, είναι άστοχος. Το ριμπάουν το μαζεύει Αργύρης, ο Καμπούρης κάνει την μπάλα. Κερδίζει όμως το φάουλ. Πάλεψε με το γνωστό του πάθος ο Αργύρης ο Καμπούρης, ενώ πήρε το αμυντικό rebound, του γλίθρισε η μπάλα από τον Ιδρώτα. Ο Καμπούρης λοιπόν στην πρώτη βολή είναι άστοχος. Το rebound από τον Μπλάζεβιτς, πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δίνει στον Πόποβιτς. Πόποβιτς, Σάρλια, σου τριών πόντων με την λήξη του αγώνα στο Χίο Σάρλια. Η νίκη είναι για τον Ολυμπιακό, 88-85. Έστω και τελευταία στιγμή ο Σάρλια προσπάθησε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, αλλά ήταν άστοχος στο τρίποντο στην τελευταία προσπάθεια του αγώνα. Για τον Ολυμπιακό, Ελληνιάδης 8 με ένα τρίποντο, Μανιάτς 2, Αγγέλου 5 με ένα τρίποντο, Καμπούρης 2, Πάσπαλη 27 με ένα τρίποντο, τους 25 τους πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο, Καρατζάς 18, σταμάτησε και ο Παπαδάκης είχαν συμμετοχές, ο Αλέξης Γιαννόπουλος 1 πόντο, Μωραϊτης 6, ο Παπαδάκος 6 και ο Σιγάλας 9.